Φίλε και φίλοι του Ένωση.gr, καλησπέρα σα. Ξεκινώντα να κάνω αυτό το βίντεο την ίδια ώρα, είναι και το μάτι στο μπάσκετ. Συγχωρέστε μου την υπερένταση πάντα, ό,τι και να βλέπω από έ Έτσι είμαι. Αν σκεφτεί κανεί ότι είναι και η μέρα που εμβολιάστηκα κιόλα, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και οι πιο normal συνθήκε. Παρ' αυτά. Ε, στο αποψινό σχόλιο αυτό στο οποίο θέλω να αναφερθώ ε, είναι το γεγονός πως παρά το ότι δεν έχουμε ακόμα ε, κάποιο απτό αποτέλεσμα ε, ως προς τα πολύ ζωτικά ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα της και ειδικά εν ώψη της επόμενης σεζόν ε, νομίζω ότι αυτό που λέγαμε αμέσως μετά το μάτι της Λεωφόρου ότι δηλαδή η εξασφάλιση της Ευρώπης από την 8η ε, αγωνιστική των playoff. Είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα και ότι είναι πολύ καλό για την ΑΕΚ το γεγονό ότι κερδίζει 7-8 μέρε χωρί άγχο ακόμα για την επόμενη σεζόν. Έχει μεγάλη σημασία. Αυτό νομίζω ότι έχει αρχίσει να φαίνεται από τη στιγμή που είναι γνωστό πλέον από το ρεπορτάζ ότι αμέσω μετά αμέσως επόμενα 24 ώρα ο βασικό κορμό που ασχολείται με τον σχεδιασμό βρέθηκε σε ταξίδια εκτό Ελλάδα για ζητήματα που φυσικά και έχουν να κάνουν με την επόμενη σεζόν. Δεν περίμενα μέσα σε αυτή την εβδομάδα ε, να έχουμε τίποτα το τρομερό, ούτε για το θέμα του προπονητή, ούτε στα μεταγραφικά, ε, και δεν το περίμενα όχι γιατί δεν πιστεύω ότι υπήρχε η κατάλληλη προετοιμάσια, αλλά γιατί θεωρώ ότι ακόμα μέχρι και το τυπικό ε, τέλος ε, της σεζόν ε, δεν είναι για να βγουν και πάρα πάρα πολλά πράγματα, ακόμα και αν κάποια είναι ήδη έτοιμα ή έστω πάρα πολύ προχωρημένα και πολύ κοντά στο να ολοκληρωθούν. Για να πω την αλήθεια, στο θέμα του προπονητή δεν πιστεύω ότι είμαστε σε αυτό το σημείο. Ωστόσο, λόγω των ορίων που βάζει η ίδια πραγματικότητα και κυρίως η ανάγκη Τσάικ να ξεκινήσει να δουλεύει με τον άνθρωπο που θα έχει την ευθύνη για να την κατοχηθεί στην επόμενη σεζόν το γρηγορότερο δυνατό βάσει και των πολλών ζητημάτων που έχει να λύσει στο αγωνιστικό της. Νομίζω ότι αυτό μα κάνει να πιστέψουμε λογικά ότι το θέμα του προπονητή δεν μπορεί να τραβήξει περισσότερο από τα μέσα, το πολύ μέχρι τα τέλη τη επόμενη εβδομάδα και πάλι ίσω λέω πολύ. Ε, Βεβαίω δεν μπορεί να βάζει το μαχαίρι στο λαιμό, ειδικά όταν έχει συγκεκριμένου στόχου που σίγουρα ε, πιστεύω ότι υπάρχουν 2-3 που έχουν ξεχωρίσει για την ε, ΑΕΚ. Απ' την άλλη, όμως δεν μπορεί να παραγνωρίσεις ότι μετά από κάποια φάση μπαίνει ε, σε ένα στάδιο που κάθε μέρα μετράει. Και επαναλαμβάνω, τα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολύ σύνθετα, δεν αφορούν μόνο την ενίσχυσή τη για την επόμενη σεζόν, αφορούν τη διαχείριση του ρόστερ που έχει ήδη και μάλιστα μιλάμε για δυναμικό που είτε είναι παραμένει στα σπάτα και συνέχισε στην ομάδα όλη τη σεζόν, είτε άλλου που είχαν φύγει από την αρχή τη προηγούμενη, είτε στην διάρκεια τη, όπω για παράδειγμα συνέβη με τον Ινσούα. Υπάρχουν πάρα πάρα πολλά μέτωπα, πολλά πράγματα που πρέπει να αξιολογηθούν και από τον προπονητή που θα αναλάβει την, την επόμενη σεζόν και αυτό το λέω ακόμα και για την περίπτωση που είναι ο Μανώλο Χιμένα. Ακόμα και αυτός δεν πιστεύω ότι είναι σε φάση τώρα να κάθεται να ασχολείται με το να δώσει εισηγήσεις για την χρονιά που έρχεται. Οπότε κατανοητό είναι ότι άντε να βγει και αυτή η Κυριακή που υπάρχει ο στόχος που έχει και αυτό σημασία του να τελειώσει η σεζόν ε, πάνω από τον ε, Άρη και να μπούμε στην ε, τελική ευθεία. Ε, αυτό που έχω να πω είναι ότι θεωρώ πως υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να δούμε πράγματα από νωρίς μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Δεν πιστεύω ότι θα τραβήξει πολύ και πιστεύω ότι θα αποφύγουμε τον προβληματισμό που όλοι πάνω κάτω φοβόμαστε γιατί είναι κάτι που το έχουμε ξαναζήσει. Μήπως στο πρώτο διάστημα μέσα μετά το τέλος τη σεζόν αρχίζουμε και παρατηρούμε έτσι μια παγωμάρα δείγματα που να μας παρουσιάζουν μια εικόνα ίσως μη σωστής προετοιμασίας του όλου μηχανισμού μέχρι τώρα εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι έτσι τα πράγματα, πιστεύω ότι άλλα πράγματα θα δούμε και ότι από πολύ γρήγορα μετά το τυπικό τέλος αυτής της πάρα πολύ δύσκολης ως μαρτυρικής κάποιες φορές περιόδου θα αρχίσουμε να αποκτούμε την εικόνα για το πώς πρόκειται να κινηθεί η ΑΕΚ και να αντιμετωπίσει τις πολύ σοβαρές προκλήσεις που έχει η περίοδος 2021-2022. Καλό βράδυ!